Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, μήνυμα ισχύως και ισχυρής αποτρεπτικής δυνατότητας από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Βλέπουμε την πολεμική αεροπορία να εκδιώκει καθημερινά τους παραβάτες από το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο μέχρι η κυβέρνηση στο τέλος ή όποια ελληνική κυβέρνηση να πάρει απόφαση να δείξει μηδενική ανοχή απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις στον αέρα. Ειδικά τώρα με την έλευση του Ραφάλ, που είναι μεγάλη υπεροπλία της Ελλάδος απέναντι στην Άγκυρα, στην ευρύτερη περιοχή. Πέραν αυτού είναι η άσκηση νατοϊκή Tiger Meat, που δίνει το δικό της βήμα και μήνυμα προς την Τουρκία, η οποία έχει αφαιρεθεί από την ελόγω άσκηση λόγω του μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο πριν από μερικές μέρες. Μετά βέβαια η Άγκυρα ισχυρίστηκε ότι αποχώρησε. Μα πώς να αποχωρήσει αφού είχε αφαιρεθεί? Ισχυρές δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού, μονάδες επιφανείας και όχι μόνο, βρίσκονται στο Αιγαίο, το Ιόνιο, το Μυρτό και το Κρητικό, δίνοντας επίσης ισχυρό μήνυμα προς την αναθεωρητική δύναμη, ενώ συμμετέχουν σε ασκήσεις και οι ειδικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν πάρει στην ουσία φωτιά αυτόν τον μήνα, ενώ αναμένεται να βγουν συνολικά 20 πολεμικά πλοία, 20 μονάδες επιφανείας και να περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά η παρουσία του πολεμικού ναυτικού, η Ελλάδα είναι ισχυρή ναυτική δύναμη, όχι μόνο τώρα, από την απότατη αρχαιότητα είναι γνωστό αυτό, δίνει ισχυρό μήνυμα παρουσίας σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και όχι μόνο στο Αιγαίο. Αυτά προς το παρόν, τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή.